What's with Andy? I'm the master trickster. The master trickster. What's with Andy? I'm the prince of pranks. The prince of pranks. Well, everyone in town, from my folks to my buddies, know of my unquenchable thirst for pranks. Besides Charm and Ori, I've got one dream of glory: to get listed in the record books. What's with Andy? I'm the master trickster. The master trickster. What's I'm the prince Κάτι of pranks. Κάτι τρέχει με τον Άντι. Ένα πράγμα έμαθα τις τελευταίες μέρες. Από εκεί πήγε. Νομίζω ότι τον βλέπω. Μην τον αφήσετε να ξεφύγει. Ότι η ομορφιά είναι κάτι εντελώς υποκειμενικό. Φανταστικό. Μου την έφερε ένα γουρούνι. Βόμβα στο μπάνιο. Το ξέρω ότι η Τζεν σε εκνευρίζει, αλλά αυτό... Όχι, όχι, όχι. Βόμβα μπάνιου. Δηλαδή, όχι Γιάννης, αλλά Γιαννάκης. Είναι ένα από εκείνα τα αρωματικά με τις μπουρμπουλήθρες. Μόνο που αυτό είναι κάπως τροποποιημένο. 5, 4, 3, 2... Περίμενε. Ονομάζεται βόμβα έκπληξη του Άντι Λάρκιν. Πραγματική έκπληξη. Οι βόμβες μπάνιου είναι νόμιμες. Δεν υπάρχει ένα μέρος εδώ μέσα που να μην κινδυνεύουμε από τις ηλίθιες φάρσες του Άντι. Ναι, και είναι απολύτως αυλαβής. Αλλά αν προσθέσεις αυξητικό μπουρμπουλήθρας... Τι είναι αυτή η μυρωδιά? Το άρωμα! Πιπί κουταβιού. Φοβερό, έτσι. Το βρήκα στο μαγαζί με τα τρίκ και τις φάρσες. Νομίζω ότι η φάρσα έχει τελειώσει και μπαμ, σε χτυπάει ξανά. Πάνε οι κουρτίνες μου! Πάνε τα χαλιά μου! Πάει το βραβείο που μου απένιμαν πέρσι στη Φιλόπτωχο! Έλα, Φρίντα, ηρέμησε. Θα τα καθαρίσουμε όλα μια χαρά. Άντι! Εσύ, κουζίνα! Χάρηκα πολύ για την γνωριμία. Έλα τώρα, μαμά. Μπουρμπουλίδρες είναι. Καθαρίζουν από μόνες τους. Και αυτή η φρικτή μυρωδιά. Εντάξει, το παραδέχομαι ότι υπάρχει μια ελαφριά οσμή. Αλλά δεν θα κρατήσει για πάντα. Ελπίζω. Ήρθε η ώρα. Όχι, στάσου, μαμά. Σε παρακαλώ. Δεν γίνεται να το συζητήσουμε. Η μαμά σου έχει δίκιο, γέ μου. Αυτή τη φορά πια το παράκανες. Τώρα λες ότι το παράκανα. Και πού να δεις. Εμπρός, εσύ είσαι Έλγουντ. Μη με στείλετε στο κτήμα. Θα πας στο κτήμα, θα πας στο κτήμα. Πόσο χαίρομαι που θα πας στο κτήμα. Μπαμπά, δεν είναι αρκετή τιμωρία να με στείλετε στο κτήμα. Έπρεπε να στείλετε και την Τζένα με βασανίζει με τα φάλτσα της. Η παραμονή σου στο κτήμα θα σου επιτρέψει να σκεφτείς σοβαρά τις πράξεις σου και... και να αλλάξεις συμπεριφορά. Τι είναι αυτά? 50 μέτρα βιομηχανικός ελαστικός ημάντας, φαγουρόσκονη, κόλλα στιγμής, γυαλιά ακτίνων Χ και το βιβλίο «Η φάρσα είναι η ζωή μου» του Άντι Λάρκιν. Δεν το νομίζω. Μόνο τα ρούχα σου. Καημενούλης ο Άντι Λάρκιν. Δεν θα πάρει μαζί του τα παιχνιδάκια του στο κτήμα. Τζεν, μόλις έλαβα τους βαθμούς σου από το σχολείο. Οι βαθμοί σου στην άλγεβρα και τη φυσική έπεσαν πολύ. Εγώ πώς τα πήγα? Κοίτα, Άντι, εσένα σου επιτρέπουν ακόμα να πας στην επόμενη τάξη παρόλες τις φάρσες. Και αυτό εμάς μας αρκεί. Αλλά εσύ δεν σπινείς μου. Αυτό είναι απαράδεκτο. Έλα τώρα, μαμά. Έχω ένα σωρό εξωσχολικές δραστηριότητες αυτή τη χρονιά. Δεν θα μου αρνηθείς να πάω στην κατασκήνωση για μαζορέτες? Αν δεν περνούσες τόσες ώρες με τις φίλες σου, δεν θα συνέβαινε αυτό. Θα πας και εσύ στον ξάδελφο τον Έλγουντ μαζί με τον αδελφό σου. Τι? Και η μικρή γουρουνίτσα πήρε το δρόμο που οδηγούσε στο αγρόκτημα. Λυπάμαι, Τζεν, αλλά ακόμα μυρίζει σαν τις φρικτές μπουρμπουλίτρες. Αχ, μια όμορφη βόλτα στην εξοχή σου υπενθυμίζει τι αξίζει στη ζωή μας. Καθαρός αέρας. Τι βρωμάει έτσι? Επιτέλους μυρίζεις τον εαυτό σου. Αν δεν κάνω λάθος, Άντι, αυτή είναι η λεπτή μυρωδιά της φρέσκιας κοπριάς του αγρούς μας. Η οποία είναι το μυστικό συστατικό του αρώματος Τζεν νούμερο 5. Δεν μας παρατάς, λέω εγώ καλύτερα. Καλώς ήρθατε στο πουθενά. Πληθυσμός τι μας νοιάζει και πολύ πολύ βρώμα. Έλεγον, χαίρομαι που σε βλέπω. Καλ, τι χαμπάρια!
Γεια σου, Φρίδα! Είσαι όμορφη σαν νεογέννητη γελάδα! Άντριο αγόρι μου και εσύ, Τζένιφερ, ψηλώσατε σαν τα καλαμπόκια! Μα τι περίεργο άρωμα είναι αυτό που φοράτε εσείς που ζείτε στην πόλη! Τζέν νούμερο 5! Χαιρόμαστε πολύ που ήρθαμε, Έλγουντ, και μια και το έφερε κουβέντα. Αγελάδες, βόδια και τι άλλο. Το θυμάσαι, ε? Τα πράγματα άλλαξαν από τότε που έχετε να έρθετε εδώ. Δεν έχουμε πια αγελάδες στο κτήμα. Ευτυχώς. Και με τι ασχολείστε τώρα? Λοιπόν, ελάτε μαζί μου να σας δείξω. Δεν είναι πανέμορφα? Είναι γουρούνια. Τι έκανα και αξίζω τέτοια τιμωρία? Μιλούσε συνέχεια στο τηλέφωνο με την Τέρι και κουνούσε τον μπομπόν σου και τσίριζε μαζί με τι μασορέτε και οι βαθμοί σου έπεσαν. Και έτσι τώρα βρέθηκε μέσα σε ένα κτήμα. Ξέρω τι έκανα, βρε ηλίθιο. Ναι, δεν μπορεί να δαμάσει ένα γουρούνι. Τους αρέσει να κυλούνται στη λάσπη και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα ταΐζεις σκουπίδια. Και αυτά τεμπελιάζουν και παχαίνουν μέχρι να έρθει η ώρα να τα πας στο μπαζάρι. Ελπίζω τα παιδιά να σου δώσουν ένα χεράκι. Χεράκι? Μα εγώ πρέπει να μελετήσω. Εσείς παιδιά να μην ανησυχείτε για τίποτα. Απολαύστε τις 2 εβδομάδες που θα περάσετε ολομόναχοι. Αντίο. Και φρόνημα. Γιαχα! Ωπα, είσαι λίγο μικρός και χλωμός, σαν κοιλιά γελάδας. Αλλά θα δυναμώσεις αν περνάς 12 ώρες την ημέρα φροντίζοντας τα γουρούνια. Μα δεν είπες ότι τα γουρούνια δεν έχουν μπελά? Τα ίδια γουρούνια. Αλλά κάποιος πρέπει να τα καθαρίζει και να τα ταΐζει. Εννοείς ότι θα πιάνουμε την κοπριά? Θα πιάνετε ό,τι μπαίνει και ό,τι βγαίνει από τα γουρούνια. Αλλά και τα ίδια τα γουρούνια. Αυτή θα είναι η δουλειά σας για 2 εβδομάδες. Ελάτε εδώ. Θα σας δώσω προστατευτικά γάδια και μάσκες, γιατί μερικές φορές η μυρωδιά της αμμονίας είναι ανυπόφορη και ποτίζει πάνω στο δέρμα. Αν και μάλλον τα γουρούνια πρέπει να φορέσουν μάσκες έτσι που μυρίζεται. Για δες εκεί. Νομίζω ότι ο Μπάστερ σε συμπάθησε πολύ, Τζεν. Απέκτησες ένα φίλο την πρώτη σου μέρα στο κτήμα. Μπράβο, Τζεν! Εντάξει, άντια, αγόρι μου, ηρέμησε. Δεν έχει ούτε εξοπλισμό για φάρσες, ούτε ενισχύσεις. Και έχεις κάνει φάρσες μόνος και όπλος πολλές φορές. Αλλά ποιο θα είναι το θύμα? Φυσικά πάντα υπάρχει, Τζεν. Πάντα βασίζομαι στη Τζεν. Όμως τι νόημα έχει μια φάρσα αν δεν υπάρχει το ανάλογο κοινό? Τέλεια, θα επιδείξω τη μεγαλοφυΐα μου στα γουρούνια. Εντάξει, προτιμώ τώρα από το τίποτα. Αυτό το γουρούνι θα με τρελάνει. Με ακολουθεί όπου και αν πηγαίνω. Θα είναι οι 2 χειρότερες εβδομάδες της ζωής μου. Καλημέρα σας. Σας έχω μια μεγάλη λίστα με τις σημερινές σακαρίες. Αλλά πριν αρχίσετε, θέλω να σας πω ότι περιμένουμε ένα εκλεκτό καλεσμένο σήμερα. Γι' αυτό και θέλω τα γουρούνια μας να λάμπουν. Σαν την πέτρα στη λιακάδα. Λοιπόν, Άντι. Οι γονείς σου μου είπαν ότι αν δεν δουλεύεις θα κάνεις πάλι τα ίδια. Σου υπόσχομαι ότι δεν θα κάνω κανένα από τα γνωστά μου κόλπα. Θα το δούμε αυτό. Αλλά για να είμαι σίγουρος, θέλω να πας όλα τα γουρούνια στην αποθήκη, να τα πλύνεις μέσα στην αποθήκη, να φτιαρίσεις την κοπριά στην αποθήκη, να τη βγάλεις από το χειροστάσιο, να πάρεις τη τσουγκράνα και να ξύσεις το χειροστάσιο, να στρώσεις άχυρο στο χειροστάσιο και μετά να πας στην αποθήκη. Θέλω να σκουπίσεις την αποθήκη, να πλύνεις την αποθήκη, να ξύσεις την αποθήκη, να απολυμάνεις την αποθήκη. Εντάξει, εντάξει, το κατάλαβα. Και η πριγκίπισσα από εδώ, τι θα της αναθέσεις να κάνει? Η Τζεν. Εσύ αναλαμβάνεις το μαγείρεμα. Μαγείρεμα! Αυτό μόνο! Άρχισε να ξεφλουδίζεις 30 κιλά πατάτες και μετά βλέπουμε. Σε αδερφέ, Έλγουντ, αν θυμάσαι καλά, ήρθα εδώ για να μελετήσω. Αν δεν το κάνω, οι γονείς μου θα θυμώσουν πάρα πολύ. Σωστά, έχεις δίκιο, Τζεν. Σου ζητώ συγγνώμη, ε. Εσύ στη δουλειά σου, Άντι. Αυτό σημαίνει πόλεμο. Λίγο ησυχία, θέλω να μελετήσω. Άντε, άντε! Γιατί δεν έχει σήμα εδώ? Μισό τα γουρούνια! Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Διάλειμμα!
Επιτέλους! Άντι, Τζεν, θέλω να σας γνωρίσω κάποιον πολύ, πολύ ξεχωριστό. Όχι μόνο για μένα, αλλά για ολόκληρο το χοιρινό πληθυσμό. Κυρίες και γουρούνια, σας παρουσιάζω το φίλο μου Ραούλ Ολιβιές. Ραούλ! Έχει χειροστάσιο στη Βολιβία. Είπες ότι έχεις χειροστάσιο? Σι, σενιωρίτα. Όπως και ο Έλγουν. Μου αρέσουν πολύ τα γουρούνια. Oh. Oh. Θέλεις να μου μιλήσεις για τη ζωή στο χειροστάσιο σου? Μου λόγο. Αυτό το χειροστάσιο μυρίζει πιπί σκύλου. Κλασική κίνηση, Ροζούλη Χοντρούλη, φιλέ. Φυσικά δεν επιτρέπεται να μου τη φέρει ένα γουρούνι, αλλά τι να κάνω, τι να κάνω. Και είπε το γουρούνι, με τι μοιάζω, μοιάζω με κοτόπουλο. Το πιάσατε? Σενιόρ Έλγουν, είσαι πολύ αστείος. Ναι, βέβαια, πολύ αστείο, πολύ αστείο. Ήταν, θέλεις άλλο πουρέ πατάτας, Ραούλ? Μόνη μου τον έφτιαξα. Τζεν! Σε ζητάνε! Είναι κάποια που τη λένε Τέρι! Α, πρέπει να της μιλήσω! Θα γυρίσω αμέσως, Ραούλ! Άντι, άκου να γελάσεις! Γνώρισα τον Ραούλ στο ίντερνετ! Απίστευτο δεν είναι! Σε ένα site για χειροτρόφους! Και έτσι τον κάλεσα στον Καναδά να δει πως είναι τα πράγματα εδώ! Σι! Και να δω και το σενιόρ Φαντάστικο! Έτσι λέει ο Ραούλ τον Μπάστερ, το φίλο της Τζεν. Έλα εδώ λίγο, Έλγουτ. Ακούω γουρούνια στο τηλέφωνο. Α, όχι. Ο σενιόρ Φαντάστικο είναι της Τζεν. Έτσι λένε. Γιατί θες τίποτα? Ω, σενιόρ Άντι, καρπουέρκο! Πολύ δυνατός και πολύ μεγάλος. Και μπαμπά, πολλά μπεμπές δεν μου έρκω. Θα έκανα τα πάντα για να αποκτήσω το μεγάλο γουρούνι της αδελφής σου. Τα πάντα! Θα μιλήσω εγώ στην Τζεν Ραούλ. Σίγουρα κάτι θα καταφέρω. Θα φτιάξω μια ερωτική ιστορία που δεν θα τη φανταζόμουν ποτέ. Αλλά θα γίνει μεγαλείο εδώ μέσα. Μίλησα στην Τζεν για το σενιόρ Φαντάστικο. Σι, και τι είπε? Κοίτα, της είπα πόσο σου αρέσει το γουρούνι και εκείνη είπε ότι το έχει βαρεθεί. Το έχει βαρεθεί? Αϊ, καράμπα! Το ξέρω, αλλά έτσι μου είπε. Γι' αυτό σκέφτεται να σου χαρίσει τον Μπάστερ, αλλά δεν είναι και πολύ σίγουρη. Por favor, τι να κάνω? Να είσαι πολύ, πολύ καλός μαζί τη συνέχεια. Τα υπόλοιπα θα τα φροντίσω εγώ. Κλάρο, μη αμίκο, Άντι. Θα κάνω ό,τι μου λες εσύ. Α, η παγίδα στήθηκε, το καροτάκι περιμένει. Το μόνο που χρειάζομαι είναι το κουνέλι. Λοιπόν, κουνέλι, Τζεν, τώρα μιλούσα με τον Ραούλ. Το Ραούλ! Ηρέμησε, έξω είναι. Και μάντεψε, λέει ότι σε βρίσκει πολύ όμορφη. Εμένα? Όμορφη? Νομίζω ότι του αρέσεις. Δηλαδή, του αρέσεις πάρα πολύ. Αλήθεια? Φυσικά. Ήταν φανερό από τη στιγμή που ειδωθήκατε. Κοίτα, υπάρχει χημεία ανάμεσά σας. Πολύ όμορφη. Είσαι πολύ γλυκός. Σενιόρ Άντι, σου είπε τίποτα η αδελφή σου? Είμαι πολύ καλός μαζί της. Ναι, μου είπε, Ραούλ. Μου είπε ότι θα σου έδινε ευχαρίστω στο σενιόρ Φαντάστικο με κάποιο αντάλλαγμα. Όχι. Και πόσα λεφτά θέλει? Δεν έχω μούτσο δινέρος. Όχι, δινέρος, όχι χρήματα. Το μόνο που θέλει είναι το δαχτυλίδι σου. Αμα αυτό δεν αξίζει.
Το κέρδισα στα πατατάκια στο αεροδρόμιο. Αλλά αν το θέλει, δώσ' το στην Τζέν με ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλύτερα να της το δώσεις ο ίδιος. Είναι στο δωμάτιό της. Α, και όταν της το δώσεις, θα ήταν καλύτερα να γονατίσεις πρώτα. Άντε, Λάρκιν, πότε συνειδητοποίησες ότι είσαι πράγματι ο μεγαλύτερος φαρσέρ του κόσμου? Λοιπόν, Άντι, θα πρέπει να πω ότι είναι μια μοιραία καλοκαιρινή μέρα με ένα γουρούνι και ένα δαχτυλίδι και τώρα έκανα τη μεγαλύτερη φάρσα της ζωής μου αλλά και όλης της οικογένειάς μου. Παντρεύεται! Παντρεύεται! Είναι πολύ μικρή! Έχει ολόκληρη τη ζωή μπροστά της! Πώς μπορεί να την πετάξει στα σκουπίδια για ένα τρελό και ανόητο πράγμα! Ωι, και εμείς παντρευτήκαμε! αφού παντρευτήκαμε! Σενιωρίτα Τζέν, με έκανες το πιο ευτυχισμένο όπρε του κόσμου! Πότε θα το επισημοποιήσουμε? Την άνοιξη, καλά θα είναι! Έχει πολλά λουλούδια, αλλά και το φθινόπωρο που πέφτουν τα φύλλα! Γιατί να περιμένουμε? Ο όπρε ξέρει τι θέλει. Αυτό έχει σημασία. Ας το κάνουμε αμέσως τώρα. Αχ, είναι τόσο ρομαντικό. Ναι, ναι, ας το κάνουμε τώρα αμέσως. Αλλά ποιος θα κάνει την τελετή? Τελετή? Ποια τελετή? Ξέρεις, Τζεν, έχω ακούσει ότι σε αυτά τα μέρη ο κτηματίας έχει αυτό το δικαίωμα όπως ο καπετάνιος στο πλοίο του. Αχ, αυτό είναι τέλειο. Πάω να βρω τον Ντένγουιτ. Για ποια τελετή μιλάει η αδελφή σου? Ξέρεις, Ράουλ, στο Καναδά όταν ένα γουρούνι αλλάζει ιδιοκτήτη γίνεται μια τελετή που λέγεται τελετή υιοθεσίας γουρούνιου. Μαύρε τε που έρκος. Οι Καναδοί παίρνουν τα γουρούνια μούτσο σεριός. Κάποιο αστείο θα είναι. Είναι κάτι εντελώς παράλογο. Πώς αποφάσισε να παντρευτεί αμέσως έναν τύπο που μόλις τον γνώρισε? Μήπως μας τιμωρεί που τη στείλαμε στο αγρόκτημα? Παντρεύεσαι? Μα τα γουρούνια μου! Τζεν, τι θα πούν οι γονείς σου γι' αυτό? Δεν είναι πολύ εύκολο να σου πω τι μου είπαν. Τσίριζαν και φώναζαν τόσο δυνατά που έκλεισα και μετά πήρα την Τέρι. Αλλά δεν είμαι σίγουρη αν συμφώνησαν. Τότε δεν ξέρω, ίσως να πρέπει να... Μα εγώ θέλω να παντρευτώ! Εντάξει, εντάξει! Ευχαριστώ, πρέπει να φύγω. Δεν αντέχω να βλέπω ένα κορίτσι να κλαίει, ούτε μια γουρούνα. Κοντεύουμε! Ελπίζω να μην είναι αργά. Φρίντα! Το μωρό μου! Εντάξει, ξάδερφε Έλγουτ, στάσου εκεί. Και εσύ, Λουκουμάκι μου, στάσου εκεί. Λουκουμάκι? Είναι κάτι για τα γουρούνια, άστο. Τώρα, λουλούδια, λουλούδια, λουλούδια. Άντι, πού είναι τα λουλούδια? Τα τρώνε οι καλεσμένοι σου. Καλά, δεν πειράζει. Θα κάνουμε την τελετή χωρίς τα λουλούδια. Ναι, βέβαια. Εσύ είσαι όμορφη σαν λουλούδι. Είσαι πιο όμορφη από το φως του ήλιου, την Ανατολή. Στο παράθυρο της κουζίνας. Εντάξει, ξέρεις το τραγούδι σήμερα γάμος? Όχι, γίνεται. Αλλά ξέρω το σκίζει βάρκα τα νερά. Ό,τι και να είναι, παίξε όσο θα περπατάω στο διάδρομο. Έγινε. Αγαπητοί ερωτευμένοι, και εμείς... εγώ σας αγαπώ πολύ όλους. Είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου. Ραούλ! Ανυπομονώ να πάρω στο σπίτι το υπέροχο καινούργιο μου γουρούνι. Τι! Σταματήστε το γάμο αυτή τη στιγμή! Μαμά! Μαμά! Και γάμο! Δεν γίνεται κανένας γάμος. Τι εννοείς δεν γίνεται γάμος εδώ? Απλά είναι μια τελετή υιοθεσίας γουρουνιού. Τελετή υιοθεσίας γουρουνιού? Σι! Εγώ θα υιοθετήσω το σενιόρ Φαντάστικο! Νόμιζες ότι ο γάμος μας ήταν τελετή υιοθεσίας γουρουνιού? Νόμιζες ότι θα υιοθετούσες το καλύτερό μου γουρουνί? Ούτε στον ύπνο σου! Μανούλα!
Σε συμπαθώ, Ραούλ. Είμαστε σαν αδέλφια. Αλλά δεν γίνεται να σου δώσω τον μπάστερ. Είναι το καλύτερό μου γουρούνι. Αχ, ήταν πολύ όμορφο για να είναι αληθινό. Όχι! Έλα, έλα, τώρα μην κάνεις έτσι. Ένα γουρούνι. Έχεις δίκιο, σινιωρίτα Τζεν. Λυπάμαι, λυπάμαι πολύ. Νόμιζα ότι η σενιόρ Φαντάστικο ήταν δικό σου και σου έδωσα το δαχτυλίδι για αντάλλαγμα. Καλά! Και σένα ποιος σου έδωσε αυτή την τρελή ιδέα? Ποτέ δεν ξέρεις ποιος μπορεί να σε ερωτευτεί και ποιος μπορεί να αγαπήσει το γουρούνι σου.